έντις. Πόσο καιρό έχουμε κάνει έντις? Και έχει ψιλογεμίσει, μπορώ να πω ότι έχω πάρα πολλά μέσα εδώ. Και πού να τα βάλω για να τα δούμε, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Θα τα αφήσω εδώ, τα παίρνω εδώ, για να τα παίρνω κιόλας, να σας τα δείχνω ένα-ένα. Τυχαία. Με τυχαία σειρά, βουτάω το χέρι μου και θα τα παίρνω. Το πρώτο πράγμα που έχει πάνω-πάνω είναι ένα setting spray από την Avon. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη μυρωδιά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και τα βγάζει πολύ συχνά σε προσφορά 3-4 ευρώ, 6, το πολύ 6. Και κάνουν πολύ καλή δουλειά. Οπότε ναι, έχω ήδη 2 backup. Τα επόμενα είναι 2 μορομάδιλα διαφορετικής εταιρείας. Το ένα είναι από την My Care. Δεν ξέρω πώς προφέρεται αυτή η εταιρεία. Ήταν οικονομική, δεν μου άρεσε καθόλου, στεγνά πάρα πολύ, δεν κάναν τη δουλειά που ήθελα. Johnson Baby, συμπαθητικά, αλλά όχι, δεν είναι όπως το Johnson, τα ντεμακιγιά. Έμεινα και όλα μέσα κάποια, στεγνώσαν, δεν μου άρεσαν ιδιαίτερα, είναι για μωρά. Το επόμενο προϊόν είναι ένα μαλακτικό πρόγραμμα, λέει, αναδόμησης για ξηρά ταλαιπωρημένα μαλλιά. Ναι, conditioner. Μυρίζει καταρχάς πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και ναι, μπορώ να πω ότι έκανε μια αξιοπρεπέστατη δουλειά. Δεν ξέρω πόσο είχε, αλλά ήταν πολύ οικονομικό. Ήταν ένα συν ένα δώρο, ένα μεγάλο και ένα μικρό. Αυτό είναι 200, έχει και το 400, οπότε έβγαινε πολύ οικονομικά. Μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικότερα έχω παρατηρήσει ότι τα προϊόντα από Sunsilk μου αρέσουν αρκετά. Το επόμενο προϊόν που πιάνω είναι μία οδοντόκρεμα και είναι από την Oral-B, η Complete Mouthwash Whitening. Δεν μύριζε μέντα, ιδιός μας ή κάτι τέτοιο. Μπορώ να πω ότι γενικότερα η Oral-B μου αρέσει σαν εταιρεία. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα προϊόντα. Μπορώ να πω με σιγουριά ότι η Oral-B είναι η αγαπημένη μου εταιρεία. Θα περάσω πάλι σε προϊόν για τα μαλλιά και θα μιλήσω για το La Petite Marseillaise. Λέει επάνω: απαλότητα και λάμψη, μεγάλα, γλυκού αμυγδάλου και εκχύλισμα λιναριού. Μπορώ να πω ότι μυρίζει αμύγδαλο πολύ. Νομίζω ότι μου έφερνε το συγκεκριμένο σε πουάρ. Δεν μου άρεσε. Μου άρεσε, έκανε πλούσιο αφρό, μου άρεσε η μυρωδιά του, αλλά παιδιά μου προκαλούσε φαγούρα. Όλα τα λαπετοιμασία για να μην προκαλούν φαγούρα, δεν καταλαβαίνω γιατί. Κάτι κάνουν λάθος προφανώς, ας κοιτάξουν τη σύστασή τους, εκτός και να αλλάξαν σύσταση. Δεν ξέρω. Προχωράω παρακάτω και θα περάσω πάλι σε ένα προϊόν στοματικής λύνης. Ένα Listerine, το Zero. Στοματικό διάλειμμα, γενικά έχω εγώ μία αιμονή με τα προϊόντα για το στόμα. Θέλω να είναι, μειώνει λίγο την πλάκα, προσφέρει βαθύ καθαρισμό και δροσερή αναπνοή. Μπορώ να πω ότι έκανε πολύ καλή δουλειά, αλλά είναι κρίμα. Listerine, δεν ξέρω. Τώρα 6 ευρώ αυτό εδώ, όχι. Περνάω πάλι στα μαλλιά και θα περάσω σε ένα conditioner. Νομίζω σας έχω μιλήσει και άλλη φορά για το αγαπημένο μου μαλακτικό μαλλιών. Το αγαπημένο μου conditioner από την Timotei. Είναι πραγματικά το ωραιότερο conditioner που έχω χρησιμοποιήσει στη ζωή μου. Είναι πολύ οικονομικό, κοστίζει 2 ευρώ το 2, γιατί είναι πάντα 1-1. Έχουν 300 ml προϊόν μέσα και είναι καταπληκτικά, δεν έχω κάτι άλλο να πω παραπάνω. Η μυρωδιά τους μου αρέσει
για το μυρωδιά. Η μυρωδιά της μου αρέσει πάρα πολύ και δεν έχω χρησιμοποιήσει το σαμπάν. Έχω χρησιμοποιήσει μόνο τη μαλακτική. Άκουσα. Πια. Σε κάνει το βίντεο. Τη Κλεονίκη. Η Κλεονίκη μίλησε για το συγκεκριμένο. Δεν έχω δοκιμάσει το σαμπάν, αλλά αυτό το conditioner είναι λατρεία. Δεν θα σταματήσω να το παίρνω. Συνεχίζω με μαλλιά και περνάω στην Palmolive. Λέει Silk Sign Effect, είναι με aloe vera. 100% natural organ. Δεν, καμία διαφορά, καμία αλλαγή, εντάξει, πολύ οικονομικό, αλλά τίποτα το ξεχωριστό, τίποτα το διαφορετικό, απλά μου καθαρίζει τα μαλλιά. Συνεχίζω, εννοείται με τα μαλλιά, από ό,τι φαίνεται, σίγουρα το έχετε καταλάβει, έβαψα μαλλιά μου και εννοείται ότι πήρα πάλι την, από Schwarzkopf, την παλέτ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι η αγαπημένη μου βοφή. Κρατάω το μαλλιά μου άμαστε τουλάχιστον για 3 μήνες. Δεν θέλω να τα φτύρω τόσο πολύ, είναι που είναι κατεστραμμένα. Τα άφανα 3 μήνες. Οπότε αυτή η βαφή κρατάει γερά μέχρι που κατεβαίνουν 3 δάχτυλα τουλάχιστον το μαλλί μου και λέω εκεί, αφού φτάσαμε πάτωμα, πρέπει οπωσδήποτε να βάψω τα μαλλιά μου. Και κόστιζε προσφορά με έκπτωση γύρω στα 3 ευρώ. Μια μισή βαφή εμένα μου έφτασε, οπότε κομπλέ. Περνάω σε 2 προϊόντα από την εταιρεία Nat Lab. Τα συγκεκριμένα τα πήρα από την έκθεση. Ένα χρόνο περίπου έχει που τα πήρα. Ούτως ή άλλως για τόσο λέει ότι είναι, για 12 μήνες. Είναι 100 γραμμάρια. Το ένα είναι μάσκα λάσπη, δηλαδή αργύλου, και το άλλο είναι peeling κοκό από κακάο. Την μάσκα αργύλου δεν την τελειώσα, εννοείται δεν μπορώ να τελειώσω, ήταν 100 γραμμάρια και έβαζα μια φορά την εβδομάδα. Μετά από λίγο καιρό σταμάτησε να μυρίζει και ωραία, εννοείται, όχι. Αλλά μου άρεσε. Γιατί εγώ περίμενα ότι είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποίησα αρχικά να σας πω μάσκα αργύλου και άκουγα ότι τραβάει, ότι θα ερεθεί στα ξηρά δέρματα και περίμενα ότι θα σκάσει το πρόσωπό μου. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Θέλω να σας πω ότι έχει κάποια έλαια μέσα. Τώρα τα γράφει εδώ, αλλά επειδή έχει βραχή δεν φαίνονται. Αλλά έχει κάποια έλαια. Είναι φυσικό προϊόν και ελληνικό προϊόν. Καμία σχέση, δεν μου έκανε κανέναν ερεθισμό. Το μόνο που είδα, γιατί συνήθως την έκανα βράδυ αυτή τη μάσκα, την άφηνα για 1/4 με 20 λεπτά και μετά την ξέβγαζα με χλιαρό νερό, ούτε ζεστό ούτε κρύο, με λίγο χλιαρό νερό. Το πρωί έβλεπα κάποια σπυράκια στο πρόσωπό μου να βγαίνουν προς τα έξω. Αυτό. Όχι έντονα, γιατί ποτέ μου δεν είχα ακμή. Ποτέ δεν είχα ακμή. Αλλά όταν ένιωθα το πρόσωπό μου ότι έχει εσωτερικά σπυράκια, περνούσε αυτό και. Αν και το έκανα ούτως ή άλλως μια φορά την εβδομάδα και σταματούσα να είχα. Δεν είχα λιπαρότητα στο τάφ. Και το επόμενο είναι το peeling που σας είπα. Είναι αυτό εδώ. Να σας πω την αλήθεια, μυρίζει υπέροχα. Υπέροχα. Και το τελείωσα. Δεν είναι ούτε. Το συγκεκριμένο έχει και σαπούνι μέσα. Είμαι ντεμή. Και μου άρεσε και δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε γιατί ήταν υπερβολικά σκληρό. Σε σημείο να γδέρνει συγκεκριμένα το πρόσωπο μου σε σημεία πολύ μαλακά όπως εδώ και εδώ. Το έγδερε. Αυτό δεν μου άρεσε. Μου άρεσε όμως που έκανε 2 πράγματα σε ένα. Ένιωθα μετά το δέρμα μου πραγματικά πολύ καθαρό, πολύ λαμπερό, ειδικά εδώ που έχω πόρους, εδώ. Το ένιωθα τέλειο, τέλειο.
Αυτά για αυτές τις δύο τις μάσκες, δεν ξέρω αν θα τις ξαναέπαιρνα, αλήθεια. Έχω λίγα ακόμα προϊόντα περιποίησης και μετά θα περάσω στα προϊόντα μακιγιάζ. Χρησιμοποίησα δύο μασκούλες, αυτές εδώ, από τα Sephora, είναι αυτές που μπαίνουν στο πρόσωπο και την αφήνεις για 10 λεπτά νομίζω, 4 λεπτά. Κάτι τέτοιο, ναι, 15 λεπτά. Αυτή δεν μου έκανε διαφορά. Αυτή μου άρεσε, βασικά αυτή δεν μου έκανε διαφορά. Αυτή με το τριαντάφυλλο, ναι, παιδιά, υπέροχη. Υπέροχη. Χρησιμοποίησα και πέταξα τα λάθος τέτοιο και αυτήν με τις πέρλες που επίσης είναι καταπληκτική. Αυτή εδώ με το λεπτό not much change. Δεν μου έκανε καμία διαφορά. Και είναι πάρα πολύ οικονομικές. Δηλαδή ειδικά είμαστε επαγγελματίες, θα τις κατά γύρω στα 2,5-2,30 βγαίνει. Τα επόμενα προϊόντα είναι δύο κρέμες. Η μία είναι από την Avon, την έχω τελειώσει εδώ και πολύ καιρό και έχω χάσει και το καπάκι και είναι μια ιδέα. Είναι από τη σειρά Nutra Effect, το καινούρια που βγήκα. Να σας πω μυρωδία, δεν μυρίζει τίποτα πια. Εντάξει, μια συμπαθητική ενυδατική κάτι έδες, μια συμπαθητική ενυδατική με 20 SPF. Τίποτα το ιδιαίτερο, όχι τρελή διαφορά. Και τελείωσε και ένα δειγματάκι το οποίο θα κρατήσει το βαζάκι του γιατί μου άρεσε πολύ. Από την Aqua Vita σας έχω μιλήσει σε αγαπημένα την πύρα για τα δικά μου. Αυτή εδώ είναι για λιπαρά πρόσωπα, λιπαρά δέρματα. Εγώ πήρα αυτή για τα ξηρά. Αυτή με βόλεψε για πρωί. Θα τη χρησιμοποιούσα δηλαδή χαλαρά για πρωί, είναι πολύ τζέλι μορφή της. Δεν είναι καθόλου βαριά. Η άλλη για τα ξηρά είναι αρκετά βαριά, εγώ τη χρησιμοποιώ το βράδυ, μου αρέσει πάρα πολύ σαν κρέμα, μάσκα κρέμα μεικτός. Έχω άλλο ένα προϊόν, άλλα δύο βασικά προϊόντα περιποίησης. Το ένα είναι για τα μαλλιά και είναι αυτά το λαδάκι από την Garnier το Fructis Goodbye Damage. Ναι. Παιδιά, μυρίζει υπέροχα. Μυρίζει φρουτένια, μυρίζει σε πάει αλλού το άρωμά του. Είναι τέλειο. Και να σας πω ότι κάνει και πολύ καλή δουλειά. Βέβαια το έχω αμελήσει λίγο τώρα τελευταία γιατί έχω άλλο ένα και θέλει να το τελειώσω και εκείνο, αλλά κατά τα άλλα μου άρεσε πάρα πολύ. Το τελευταίο προϊόν είναι ένα lip balm. Ένα lip balm από την Neutrogena. Το έφαγα, δεν το τελείωσα απλά. Αν μπορείτε να δείτε, δεν έχει τίποτα μέσα. Αυτά τα συγκεκριμένα από την Neutrogena μ' αρέσουν πάρα πολύ γιατί δεν είναι πολύ λιπαρά. Τέλος πάντων, τα κλασικά τα lip balm που παίρνουμε από τα φαρμακεία και όχι μόνο είναι ψαλάδι. Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτό. Δεν είναι πολύ λιπαρό αλλά κάνει καταπληκτική δουλειά στην ενυδάτωση των χιλιών. Είναι ειδικό για αυτό το λόγο. Και μου αρέσει, είναι καταπληκτικό όπως είναι καταπληκτικά και οι κρέμες. Τώρα θα περάσω μερικά προϊόντα που τελείωσα μακιγιάζ και μετά σε δειγματάκια γιατί δοκιμάσα και τα δειγματάκια αυτό το πρωί. Αρχικά να σας πω ότι τελείωσα δύο eyeliner. Το ένα είναι από την Glamourous. Αρκετά καλό, έχει στεγνώσει πια, δεν ξέρω αν βγάζει. Βγάζει ακόμα χρώμα. Αλλά είναι πια πολύ νερούλο, πολύ ναι, όχι, δεν μου κάνει. Αλλά βγάζει ακόμα χρώμα, να το κοιτάξετε. Το μόνο που με χάλασε είναι ότι δεν είναι, όχι δεν είναι αδιάβροχο με το παραμικρό, γιατί εμένα τρέχουν τα μάτια, με το παραμικρό έτρεχε. Και το επόμενο είναι από την Essence, το Stay No Matter What. Αυτό έχει ξεραθεί τελείως, πραγματικά έχει πετρώσει. Μου άρεσε πάρα πολύ όμως,
το έβαζες και έμενε στη θέση. Το μόνο που δεν μου άρεσε είναι το ότι ήταν σκληρό αυτό και αναγκάστηκα να βγάλω το στόπερ του. Αλλιώς δεν άνοιγε. Πολύ οικονομικά και τα δύο. Μετά τελείωσα δύο πούδρες, δύο οικονομικές πούδρες. Η μία είναι από την Dido. Δεν έχει τίποτα μέσα. Και είναι η 0 και είναι η 1. Έκατσε πάρα πολύ καλά στο δέρμα μου και θέλετε μια οικονομική πούδρα. Σας την προτείνω. Γύρω στα 1,5 ευρώ. Και η επόμενη είναι από την Mineral Cosmetics. Είδε η νούμερο 5. Και αυτή αρκετά καλή. Αυτό που μου άρεσε σε αυτή είναι... Καταρχάς να πω ότι δεν κρατάει λιπαρό δέρμα. Με τίποτα. Δεν, άμα έχετε λιπαρό δέρμα, μην την πάρετε. Αν όμως έχετε ένα μέτρο προς σκληρό δέρμα, αυτή θα σας βοηθήσει γιατί είχε μέσα αυτό που έχει και τις Estée Lauder που σας έχω δείξει σε πολλά αγαπημένα και τη χρησιμοποιώ συνέχεια. Κάτι παρόμοιο, πολύ πιο οικονομικό είναι αυτή εδώ η πούδρα. Και εννοείται ότι θα συνεχίσω να την παίρνω. Και τελευταίο προϊόν μακιγιάζ. Είναι ένα concealer, είναι από την Avon. Το, άμα δείτε, δεν έχει μέσα, έχει λίγο εδώ, θα πρέπει να βγάλω το stopper. Είναι από τη σειρά Extra Lasting, ωραίο προϊόν, καλή τιμή του, λίγο άλλη ποσότητα, θα ήθελα περισσότερο, δηλαδή τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα, όχι. Και τώρα θα περάσω στα δειγματάκια. Χρησιμοποίησα αρκετά. Αρχικά θα σας πω ότι χρησιμοποίησα την κρέμα από τα body shop που μου είχαν στείλει. Παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ. Να σας πω ότι μυρίζει πορτοκάλι. Ένιωθα στην αρχή ένα τσούξιμο, αλλά μετά ένιωσα μία δροσιά, μία αναζωογόνηση. Μου άρεσε πάρα πολύ και θα κοιτάξω να δοκιμάσω κανένα δυο ακόμα δείγματα να βρω, δεν ξέρω, για να έχω μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη, γιατί 1,5 ml δεν είναι δυνατό. Το επόμενο προϊόν είναι μια χάλια δυναμική, όπως έχει γίνει έτσι, τέλος πάντων. Είναι μια αντιλιακή από τον Κορέ με χρώμα και SPF 30. Το χρώμα ήταν πολύ σκούρο, αλλά η αντιλιακή δούλεψε καταπληκτικά στο πρόσωπό μου. Αυτό είναι το Tinted. Όχι πολύ σκούρο. Αλλά πολύ καλό. Θα δω άμα έχει άλλα χρώματα, θέλω να την πάρω στο BB Cream. Γιατί έχει μια καλή κάλυψη. Μετά χρησιμοποίησα δύο προϊόντα παρόμοια. Το ένα είναι κρέμα ανοιχτός από την Avon για τις νεανικές επιδερμίδες. Ωραία, συμπαθητική, καμία διαφορά. Η άλλη είναι... Η άλλη είναι ημέρας με SPF 25. Πολύ καλή, μου άρεσε πάρα πολύ, δεν είναι λιπαρή και ναι. Και η επόμενη είναι κρέμα ματιών από την ίδια σειρά. Παιδιά, δεν μου άρεσε καθόλου. Τσούζουν απίστευτα τα μάτια μου όσο κάτω και να τη βάλω. Εδώ και εδώ να τη βάλω, τσούζουν τα μάτια μου. Δεν μου άρεσε καθόλου. Κοιτάξτε το λίγο Avon αυτό. Μετά χρησιμοποίησα, βέβαια αυτό είναι για μεγάλες ηλικίες, αλλά... αυτή είναι από την κρέμα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγεται. Γιατί δεν έχει κάπου το όνομα της κρέμας. Α, A-New. Από τη σειρά A-New. Clinical Eyelift Pro. Το ζελεδάκι είναι για την πάνω πλευρά. Ναι, και για τα, και κάτω από τα φρύδια. Και η κρεμούλα είναι για κάτω από τα μάτια. Πολύ ωραίο προϊόν. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ακόμα και αν είναι λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, μου άρεσε το προϊόν. Και τελευταίο δειγματάκι είναι αυτό εδώ, είναι το Panda's Dream White Hand Cream. Είναι κρέμα χεριών για λεύκανση, δηλαδή για λίγο πιο μεγάλες ηλικίες που έχουν κοιλίδες, που έχουν δυσχρωμίες πάνω τους. Αυτή εδώ η κρέμα πιστεύω
θα βοηθήσει πάρα πολύ να τη δοκιμάσει, είναι από την Tony Moly και μου το έδωσα στη Sephora, εντάξει, είναι λίγο κρυφά, τα θεωρώ εγώ. Αυτά ήταν τα προϊόντα, πολλά, τελείωσα τελικά, πολλά, 3 μηνών προϊόντα, καλά είναι. Θα τα πούμε στους επόμενους 3 μήνες που θα ξανακάνω edit με αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε την επόμενη όμως εβδομάδα με ένα καινούργιο βίντεο. Πείτε μου τι σας άρεσε, πείτε μου τι δεν σας άρεσε, πείτε μου τι έχετε χρησιμοποιήσει. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε από κάτω. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Θα τα πούμε πολύ σύντομα σε ένα επόμενο. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Φιλάκια πολλά. Bye!